Ξεκόλαξε τώρα ρε το πιτσιρικά μου, ρε! Ας τον κάτω, φύγε ρε! Εσύ δίπλα. Ναι, εσύ. Αποκλείεται, είναι γυναίκα. Δεύτερο. Θα δούμε κανένα να παλεύει τώρα, τι ήρθαμε εδώ πέρα. Έχουμε φέρει εδώ το μεγαλύτερο Έλληνα προπονητή kickbox να μας δει. Τι περιμένουμε, δεν κατάλαβα. Σήμερα είδαμε κάτι το οποίο ουσιαστικά θεωρώ ότι με έφτασε στα όρια μου. Είδαμε μια επίθεση άλλων. Ποιος ήταν αυτός. Θα δούμε ποιος ήταν αυτός, δεν ξέρουμε. Πήγε. Δεν το είδαμε καθόλου. Τάλαμε, εδώ είμαστε. Λοιπόν, με ενημέρωσα το πήρε σε έτσι να μην έξω από 4 μήνες. Οπότε θα είστε σίγουροι ότι αυτό διάστημα δεν θα το δούμε εδώ πέρα. Θα βάλει ακριβώς 3-4 μήνες από ό,τι μας είπαν να αποθεραπευτεί. Θα ευχαριστήσω τον φίλο, ελπίζω, Πέτρο, τον Πολυχρονίδη, ο οποίος έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια, Μακ. Είναι πολύ καλό αυτό για όλους μας, πιστεύω. Αλλά την ίδια στιγμή αυτό πρέπει να γίνεται σε βάρος μιας άλλης προσπάθειας. Απλώς θέλω να πω ότι εδώ δεν είναι το στούντιο του Τροβίτσκι, σας παρακαλώ, είναι Περιστέρι. Και εδώ πέρα δεν θα βρούμε την Τσιγκανόβα, θα βρούμε ανθρώπους που αγαπάνε την πάλη. Έτσι, είναι κάτι το οποίο είναι λίγο πάω, λίγο αντρικό. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να το ξεχάσει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τι εγώ φταίω τώρα για αυτά που γίνανε το σήμερα. Δεν ξέρω. Για όσους το ξέρουν, με τον λίγο τον Ανδρέου, εδώ και 10 χρόνια, δύο από τους έχουν κάνει λάθος, ο Μίλης και Σάκος, προωθούμε τη Τζίτα Μπιουσί. Αυτό που θέλω να σου συζητήσω λίγο, καλή μου φίλε Νίκο, που θέλω να πει εδώ μας ακόμα φίλοι, είναι ότι καλά το κάνετε, αλλά εδώ είναι η Β' Εθνική. Εγώ λοιπόν σε ρωτάω γιατί δεν μπορούμε να συνεπάρχουμε. Είναι τόσο δύσκολο. Ναι, γιατί φτάσει. Περισσότερο δεν πήγα σε ένα. Δεν φτάσει. Τα παιδάκια δεν μπορούν να πείσουν όλα. Δεν είναι όλα ικανά να το κάνουν. Το καταλαβαίνεις αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω, όχι. Δεν ειλικρινά σου λέω. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί δεν καταλαβαίνω τον λόγο. Δεν το καταλαβαίνεις. Θα το καταλάβεις. Τώρα. Ελπίζω τώρα να το κατάλαβες, κύριε Ανδρέου, αν επιτέλου ακούει να το μεταφράσουμε μετά μόλις συγκλίνει.